Δώστο, δώστο, δώ, ανέβασα, 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 ανέβασα. Δώσε δυνατά Παρασκευή μεσημέρι εδώ στο κούλερ. Σήμερα είναι ίδια με το σκηνικό, δεν είναι, παιδιά. Πώς μου κατέβει και να φορέσω πρασινάκι. Αλλά σήμερα βλέπεις, έτσι έτοιμη. Έτοιμο πόλεμη, με τη γαλότσα στα πόδια είμαι, όχι, κοίτα. Αυτό που πέρασα χτες, δεν το ξαναπερνάω εγώ. Τη βλημμύρα. Που βραχεί τα παπούτσια μου να ξέρει ακόμα να στεγνώσουν, έτσι. Τα έχει μάνα μου και στο σπίτι και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο γιατί οι καλοριφέρ δεν έχουμε ανοίξει ακόμα. Ή κάτι. Πώς θα τα στεγνώσω τα παπούτσια μου, λες τώρα που δεν έχει το ήλιο ούτε τίποτα και πάλι σήμερα θα βρέχει. Πάλι χαμός θα γίνεται. Καλό μας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κούλερ εδώ στο MAD TV. Πάμε δυνατά. Και έχω και καλεσμένο σήμερα. Να ξέρεις. Δώσε δυνατά. Επίσης, έχω να σας πω ότι θα συνεχίσουμε το χθεσινό θέμα που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε πολλά μηνύματα άλλα και να το αναλύσουμε. Αλλά θα σας πω ότι το θέμα μας, να υπενθυμίσω μάλλον, είναι οι 15 τρόποι για να καταπολεμήσεις εσύ την πείνα σου. Δηλαδή, εσύ φιλεράκι μικρό, άμα πεινάς, τι κάνεις, πώς την παλεύεις. Αν θυμάστε χθες, είπαμε πίνε νερά. Πιάσεις 2-3 νερά εκείνα του μπος. Να μην θες να φας, εν πάση περιπτώσει, να την καταπολεμήσεις την πείνα σου. Λοιπόν, και περιμένω να δω τι άλλο μου έχετε γράψει. Να σας πω και εγώ όλους τρόπους εδώ, έχω ανοίξει, τους έχω βρει. Αλλά να ξέρεις ότι πριν από όλα αυτά, θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σήμερα είναι η μεγάλη μέρα. Έχουμε event σήμερα. Φοβερό γεγονός συμβαίνει στην Αθήνα, στην πόλη μας και συγκεκριμένα στο Gazi Music Hall, γιατί σε λίγες ώρες θα συναντήσουμε και θα ακούσουμε από κοντά τον Afrojack, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας και τέλος πάντων ετοιμάζεται, γιατί θα δώσει τον καλύτερό του αυτό, θα βάλει τα δυνατά του για να ταρακουνήσει την Αθήνα σήμερα στο Gazi Music Hall. Και θέλω να σας πω ότι τρέχει διαγωνισμός. Γιατί αν εσύ ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχεις προμηθευτεί το εισιτήριο, σου άκου και λίγο Afrojack, έτσι για να πάρει λίγο ενέργεια, δώσε! Γιατί είναι Παρασκευή και μπορούμε μια χαρά και να βγούμε και να ξενυχτήσουμε και να χορέψουμε, γιατί αύριο μπορούμε να κοιμηθούμε. Λοιπόν, η Globe και το MAD Radio 106,2 υποδέχονται τον Afrojack σήμερα, σε λίγες ώρες συγκεκριμένα. Είδες, όλες οι μεγάλες αφήξεις σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν χθες και σήμερα. Χθες είχαμε τον Ολάντ, μεγάλη χάρη του εκεί που είναι. Λοιπόν, πήγε ο Χριστιανός και σε ένα event γαλλικό. Δηλαδή, ήρθε ο άνθρωπος στην Ελλάδα και εμείς τον πήγαμε σε event γαλλικό. Δεν το ετοιμάσαμε κάτι στα ελληνικά να δει εδώ πέρα το μάτι, εδώ πάει σε μια πίστα. Σε ένα ρεμπετάδικο να φάει, σε μια τίνα σου ποτέ. Πήγε σε ένα πανηγύρι, εν πάση περιπτώσει, αν είχε, εν πάση περιπτώσει. Το πήγαμε σε μια βραδιά στο Γαζάρτε γαλλική. Ελπίζω τουλάχιστον τον άνθρωπο να του δώσανε να φάει μεσογείο, να φάει καμιά χωριά του και εκεί να καρταμώσει. Σήμερα λοιπόν υποδεχόμαστε τον Afrojack, ο οποίος έρχεται να μας ταρακουνήσει και εσύ τώρα μπορείς να κερδίσεις προσκλήσεις πώς. Λοιπόν. Σας έχουμε διπλές προσκλήσεις και πώς θα τις κερδίσεις τώρα είναι στην πίσω σελίδα, περίμενε. Οι δύο πρώτοι, άκου τώρα σφαρά, που θα τηλεφωνήσετε τώρα. Βάλτε χέρια στο κινητό ή στο σταθερό και πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-6665-669, γιατί οι δύο πρώτοι θα καλέσετε τώρα, κερδίσετε δωρεάν δύο προσκλήσεις για να παρευρεθείτε απόψε, δηλαδή σε λίγες ώρες, στο Gazi Music Hall, όπου και θα απολαύσουμε τον Afrojack. Όμως, έχω να σου πω εγώ τώρα ότι περιμένω ένα καταπληκτικό, φοβερό DJ και παραγωγό, ένα καταπληκτικό αγόρι, είναι εδώ πίσω από αυτόν τον τοίχο τον υπέροχο και περιμένει να βγει εδώ στον καναπέ, να μου κάνει παρέα, να μάθουμε ποιος είναι, τι κάνει, τι θα κάνει απόψε εκεί στον Afrojack, γιατί δεν μπορεί ο Afrojack, όπως καταλαβαίνεις, να έρθει και να ανέβει, να παίξει κατευθείαν. Κάποιος πρέπει να προετοιμάσει το έδαφος. Κάποιος πρέπει να παίξει τις δικές του μουσικές και είναι Έλληνας και είναι ο Πάνος ο Κόκκι. Και ο Πάνος, δύο λεπτάκια, θα βρίσκεται σε αυτό το καναπέ, ναι, γιατί είναι ο καλεσμένος μου σήμερα. Και με χαρά θα τον υποδεχτούμε εδώ στο κούλερ. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, επιστρέφουμε εδώ δυνατά με πολύ θετική ενέργεια. Πάμε κουλεράκια. Δώσε δυνατά! Νάτος ήρθε, μπήκε! Νάτος ο Πάνος. Θα σας παρουσιάσω τον Πάνο. Καλησπέρα Πάνο, τι κάνεις. Καλησπέρα, μια χαρά. Είσαι καλά.
Τέλεια. Είσαι έτοιμος για απόψε το βράδυ? Εννοείται. Έχεις φουλ ενέργεια και διάθεση. Άπειρη. Σε βλέπω πολύ cool, δεν αγχώνεσαι. Γιατί να αγχώνεσαι. Αν δεν αγχώνεσαι, 100 φορές το έχεις. Πάρα τι κάνουμε στην ουσία, εντάξει. Διασκεδάζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, ο Πάνος μας είναι ο άνθρωπος, ο DJ και παραγωγός, ο οποίος θα βγεις να παίξεις περίπου τι ώρα απόψε? Εγώ το set μου ξεκινάει 10.30 μέχρι τις 11. Πολύ ωραία. Θα σας κρατήσει συντροφιά τους 10 έως τις 11 η ώρα, 11.30, στο Gazi Music Hall. Θέλω να μου πεις καταρχήν πώς αισθάνεσαι που επιλέχθηκες να παίξεις εκεί, να ανοίξεις τη βραδιά αυτή, αυτό το event που περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Και τι κάνεις ακριβώς σε σχέση με τη μουσική? Καταρχήν ασχολούμαι με τη μουσική παραγωγή. Mm-hmm. Ετοιμάζω κάποια κομμάτια τώρα αυτόν τον καιρό. Mm-hmm. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε κάποια στη δημοσιότητα. Χαρούμενος πολύ που επιλέχθηκα. Mm-hmm. Και πολύ ξεχωριστός νιώθω. Εσύ, σε ποιο είδος μουσικής, ας πούμε, δραστηριοποίηση κινήσεις, τι σ' αρέσει? Η μουσική που ασχολούμαι είναι η electro house. Ωραία. Big room. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με house. Ωραία. Σ' αρέσει περισσότερο το κομμάτι του DJ ή του παραγωγού? Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις και τα δύο. Mm-hmm. Μπορείς να κάνεις και τα δύο, εννοώ ότι okay, μπορείς να κάνεις πολύ. Όσο καλύτερος είσαι σαν παραγωγός, τόσο καλύτερος μπορείς να γίνεις και σαν DJ. Ωραία. Είναι καλύτερο απλά το να παίζεις δικά σου κομμάτια στον κόσμο και να βλέπεις την ανταπόκριση από τον κόσμο. Οπότε είναι μεγαλύτερη χαρά σου από το να παίζεις άλλων κομμάτια. Κατάλαβα τι λες. Χρήματα από ποια από τα δύο βγαίνουν? Χρήματα βγαίνουν και από τα δύο. Ναι. Όσο καλύτερος παραγωγός είσαι, οπότε τα κομμάτια σου ακούγονται και παίζονται. Ωραία. Και όσο καλύτερος DJ είσαι, εντάξει, αφού έχεις και την παραγωγή στη μέση, νομίζω ότι είναι μαζί όλα. Πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική, δηλαδή πότε σου ξύπνησε η επιθυμία? Ήθελες ανέκαθεν να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι ή είχες κάτι με άλλο? Με το κομμάτι του DJ δεν ήθελα να ασχοληθώ. Δεν ήθελα. Mm-hmm. Δεν σκεφτόμουν αυτό βασικά. Ήθελα να ασχοληθώ με τη μουσική, ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Το κυνήγησα με πολλούς και διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Και στο τέλος κατέληξα εδώ πέρα, γιατί ήταν αυτό που με ξέφεραζε πιο πολύ τελικά. Ακριβώς. Και δόξα τω Θεώ, όλα πάνε πολύ καλά και το βλέπουμε και μέσα του κόσμου. Και τέλεια. Έχει τύχει να παίξει σε άλλο τόσο μεγάλο event σαν αυτό το απόψινό? Σε τόσο μεγάλο, όχι, είναι το πρώτο μου μεγάλο. Έλα. Ναι. Δεν έχεις αγχώσει, βλέπω. Ότι έχω. Και νομίζω ότι είναι καλά να έχω. Είναι. Να είναι δημιουργικό, ναι. Να μην σε πανικοβάλλει. Όχι, δεν με πανικοβάλλει. Εντάξει, δεν με πανικοβάλλει. Mm-hmm. Ίσα-ίσα μου αρέσει να έχω άγχος, γιατί όταν δυσκολεύομαι, βελτιώνομαι κιόλας. Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα το βράδυ, δηλαδή τι θα ακούσουμε από σένα σε αυτή την ώρα που θα ανέβεις? Δεν θέλω να πω κάτι, θέλω να τα δείτε. Θέλω να τα δούμε. Πες μας κάτι, μωρέ, για να αποκάλυψε μας κάτι. Μπορεί να, για παράδειγμα, να παρουσιάσεις και κάποια καινούργια κομμάτια που ετοιμάζεις για αυτή την βραδιά ή θα παίξεις δικά σου? Ναι, ότι θα υπάρχουν κάποια καινούργια, θα υπάρχουν κάποια καινούργια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Okay. Πιο πολύ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για να καταλάβεις και από τον κόσμο το πώς αντιδράει στα δικά σου κομμάτια. Mm-hmm. Ή γενικά. Mm-hmm. Αυτό. Οι μουσικές σου επιρροές από πού είναι? Οι μουσικές μου επιρροές είναι από τα ταξίδια που έχω κάνει από μικρός. Α, για πες. Πού έχεις ταξιδέψει πολύ? Πόσο χρόνο είσαι καταρχήν? Είμαι 20. Καλά, είναι 20, μικρό. Και πού έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει σε πολλά μέρη? Έχω πάει σε πολλά μέρη. Έλα, για πες, πώς και έτσι? Πέτυχε, λόγω του πατέρα μου που είναι η δουλειά του αυτή. Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείται? Ο πατέρας μου έχει διαφημιστική εταιρεία. Α, ωραία, και κάνει συνέχεια. Και έχει πολλά πράγματα, τέλος πάντων, που ασχολείται. Και έχω τύχει σε πολλά ταξίδια να είμαι μαζί του. Έλα. Δηλαδή, για παράδειγμα, πού έχεις ταξιδέψει? Δώσε μας ένα. Δηλαδή, πιο πολύ Ευρώπη, έχεις πάει? Έχω πάει μέχρι και Κίνα και Αυστραλία. Και Αυστραλία! Μακρινό ταξίδι, ωραίο. Ναι, πολύ ωραίο. Ποιος είναι κουραστικό, είναι νομίζω 22 ώρες. Για πού λέμε τώρα? Για Αυστραλία. Για Αυστραλία νομίζω είναι 17, δεν θυμάμαι. Γιατί πήγα. Κατέβηκε. Εγώ νομίζω ήταν 20-22 παλιότερα. Γιατί και εγώ κάποια στιγμή ήθελα να πάω. Ναι, εντάξει, είναι λίγο παλούκι. Και ποιος, ας πούμε, πρόσμος είναι ο αγαπημένος? Πώς, αν σου λέγα τώρα, σου χαρίζουμε ένα εισιτήριο εδώ από το κούλερ να πας να περάσει. Ποιον πρόσμο θα επιλέξεις να ξαναπά? Επειδή βασικά, όχι κάτι που μου είχαν εντύπωση, κάτι που δεν έχω πάει. Θα ήθελα να πάω Αμερική. Α, δεν έχει πάει καθόλου Αμερική. Δεν έχω πάει. Θα ήθελα πολύ να πάω εκεί πέρα, Νέα Υόρκη, ας πούμε. Αυτό δεν θα είναι που θα μου άρεσε. Ωραία. Πάντως, αν θέλετε να το προτείνετε, εγώ μέσα δεν έχω θέμα. Μακάρι, εγώ το πω. Παιδιά, σαν κούλερ, μπορούμε να δώσουμε εισιτήριο στα μάτια μα στην Αμερική. Και αν δώσαμε και ένα σε μένα, θα πάω στο Λος Άντζελες. Άμα δεν το συνδυάσουμε, και θα πάω παρέα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Γενικότερα, παιδί μου, εσύ από όλα σε αυτά τα ταξίδια που έκανες, ήρθες σε επαφή με τη μουσική, από εκεί πήρες τις επιρροές? Πώς συνέβη αυτό με τη μουσική? Δηλαδή, να βλέπεις αξιοθέατα, πήγαινες σε κλαμπ, πήγαινες σε φεστιβάλ? Δεν ήταν αυτό. Ήταν η κουλτούρα που γνώριζα από κάθε χώρα. Και ήταν πολλά πράγματα. Δηλαδή, τα ακούσματά σου υπήρχαν. Δηλαδή, επειδή το είδος της μουσικής που ακούω, δηλαδή στον ελεύθερο μου χρόνο μπορώ να ακούσω οτιδήποτε. Δεν είναι
Δεν είναι κάτι που θα. Δεν ακούω μόνο τη μουσική που παίζω. Mm-hmm. Θέλω να έχω μια άποψη γενικά από όλα τα είδη της μουσικής, okay. Γιατί με βοηθάει στην παραγωγή πρώτα απ' όλα. Ωραία. Δηλαδή, μπορεί ρε παιδί μου να ακούς και ελληνικά. Μπορεί να ακούσει να πούμε και σε κανένα πανηγύρι να ακούς παραδοσιακά. Καλά, εντάξει, όχι, σας το είπαμε. Εντάξει, αν και νομίζω ότι το καθένα έχει να δώσει κάτι. Σωστό, πολύ σωστό. Στη μουσική σκηνή και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αρκεί να υπάρχει ο τρόπος. Νομίζω πως τα πάντα μπορούν να βοηθήσουν. Αρκεί να υπάρχει και τεχνογνωσία και οτιδήποτε. Ωραία, κάτσε τώρα να σου πω. Δεν μου λες αθλείς εσύ καθόλου. Ή όχι. Όχι, είμαι. Α, για βες. Ασχολιόμουν παλιά με ποδόσφαιρο αρκετά. Α, ναι, έπαιζε. Ναι, ναι. Έπαιζε σε ομάδα, πριν με έπαιζε σε ομάδα. Έπαιζα σε ομάδα, έπαιζα στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Αλήθεια λες. Από Θεσσαλονίκη είσαι. Ναι. Και πώς κατέβηκες εδώ Αθήνα για να ασχοληθείς καλύτερα με αυτό το κομμάτι. Ακόμα Θεσσαλονίκη μένω βασικά. Α, μένεις στην Αθήνα, έρχεσαι. Ναι, είμαι στη γύρα λίγο. Ναι, επάνω στη Θεσσαλονίκη εργάζεσαι σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο συγκεκριμένο. Δεν παίζω σε κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί, απλά κάνουμε τα live όπου τύχει. Οκ, okay, ωραία, άρα έπαιζε μπάλα. Άρα πολύ απλά θα σου πω. Τρέχει, έχει μάθει να τρέχει. Ναι, ίσως και έχει αντοχή. Από πολύ μικρό σχέδιο. Λοιπόν, άκου να δει, πριν πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να πούμε εδώ στα παιδιά που μα βλέπουν, αλλά και σε άμα ενδιαφέρει και κατέβει και είσαι εδώ, ότι έρχεται ο 33ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας και ο ΠΑΠ δημιούργησε μια δυναμική εφαρμογή για τα κινητά που λέγεται Διαδρομή Προσφορά. Αν θε, μπορεί να το κατεβάσει στο δικό σου. Γιατί μέσα από αυτό μπορεί να βοηθήσει. Ο ΠΑΠ προσφέρει από 1 ευρώ ως 20 ευρώ. Και όλα αυτά μπορείς να τα δώσεις εσύ στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Πάρα πολύ απλά κατεβάζεις την εφαρμογή, εκεί ξεκλειδώνουν κάποιες προκλήσεις. Η μία έχει να κάνει με ένα quiz με 4 ερωτήσεις, η άλλη έχει να κάνει με μια διαδρομή την οποία καλείσαι να τρέξεις. Mm-hmm. Και αν όλα αυτά τα φέρεις εις πέρας, τόσο πιο πολλά θα σου δίνει ο ΠΑΠ για να δώσεις και στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Τώρα, αν δεν τα καταφέρεις και δεν απαντήσεις ερωτήσεις ή δεν μπορείς να βγάλεις τη διαδρομή, παιδί μου, δεν έγινε και κάτι. Γιατί προσπάθεια, και μόνο, ναι, μετράει και η προσπάθεια, αλλά θα σου πω, και μόνο που κατέβασες την εφαρμογή ή αν έχεις κάνει ένα share, ένα post, ή αν έχεις βγάλει μια selfie, πάλι προσφέρεις. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. για να προσφέρουμε στα παιδιά. Σας το λέω, θα σας το λέω κάθε μέρα μέχρι να έρθει ο μαραθώνιος. Αξίζει πολύ να κατεβάσετε την εφαρμογή στο κινητά σας. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Έχω τον Πάνο δίπλα μου, ο οποίος θα παίξει σήμερα στο μεγάλο event του Afrojack. Ελπίζω να καλείτε για τις προσκλήσεις και επιστρέφουμε να τον ρωτήσουμε κι άλλα πράγματα. Εσύ χορεύεις. Χορεύω, χορεύω. Χορεύεις. Δεν χορεύω, χοροπηδάω. Τον βλέπετε έτσι, κάθε κύριος έτσι κάθε. Δεν βλέπετε. Λοιπόν, δίπλα μου έχω τον Πάνο. Πάνος Κόκκι, έτσι. Βγαίνει από το επίθετό στο Κόκκι. Ναι, είναι από το επίθετό μου, είναι Κοκκινόπουλος. Κοκκινόπουλος, πολύ ωραία. Και είπαμε είναι από Θεσσαλονίκη, μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατέβηκε εδώ στην Αθήνα σήμερα γιατί. Ο Πάνος θα ανοίξει πραγματικά τη μεγάλη βραδιά που όλοι περιμένουμε, την οποία διοργανώνει η Globe και το Mad Radio 106,2. Τη βραδιά που έρχεται λοιπόν ο Afrojack στη χώρα μας και θα παίξει και θα μας διασκεδάσει και θα ανοίξει ο Πάνος με τα δικά του. Τέλος πάντων, θα το παίξει, εμείς θα τον ακούσουμε εκεί, θα μας την χοροπηδάμε. Και θέλω να μου πεις, ποιο είναι το αγαπημένο σου Dance Festival. Το αγαπημένο μου Dance Festival. Από τα αγαπημένα μου θα σου πω δύο. Είναι το Ultra Music Festival στο Μαϊάμι που γίνεται. Α, δίπλα. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου, αν και η Tomorrowland είναι ένα από τα top. Νομίζω ναι, για τους περισσότερους. Νομίζω πως στο Μαϊάμι μου αρέσει πιο πολύ. Ναι, τέλεια. Και θέλω να μου πεις, ποιο είναι ο αγαπημένος σου DJ ή παραγωγός. DJ και παραγωγός. Έχεις κάποιον που έτσι είσαι πολύ αγαπημένος και ίσως τον έχεις και σαν πρότυπο, αν θέλεις. Το πρότυπό μου. Και γενικά το πρότυπο πολλών παιδιών στην ηλικία μου και παραγωγών που ξεκινάνε είναι ο Μάρτιν Γκάριξ, νομίζω είναι το top. Ναι, θα συμφωνήσω κι εγώ, δεν θα πω όχι. Είναι το απόλυτο το πρότυπο, νομίζω, δεν υπάρχει κάτι πιο καλύτερο. Αυτό. Ο Afrojack πώς σου φαίνεται ο Afrojack που έχετε, καταρχήν τον ήξερες φαντάζομαι. Εννοείται. Ποιος δεν τον ξέρει. Ακριβώς. Πώς σου φαίνεται ο Afrojack σαν παραγωγός και DJ? Πολύ καλός, πολύ καλός, πραγματικά πολύ καλός και πολύ έμπειρος λόγω της ηλικίας του και αυτά. Έχει τα πάντα δηλαδή που χρειάζεται. Σήμερα θα έχεις την ευκαιρία να τον γνωρίσεις και να συνομιλήσεις μαζί του, έτσι. Ναι. Τι θα τον ρωτήσεις, έτσι, με ποια θα είναι, τι θα τον συμβουλευτείς. Δεν ξέρω, μπορεί να χάσω λίγο τα λόγια μου. Πώς φαντάζεσαι να είναι, θα είναι φιλικός, θα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φαντάσω. Για την επαφή σας, για τη συνάντηση.
Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα είναι πολύ αυθόρμητο αυτό. Ότι γίνει και καλύτερα να είναι αυθόρμητο για να είναι αληθινό, να μην είναι κατστημένο. Mm-hmm. Τα σχέδιά σου ποια είναι γενικότερα, τι όνειρα έχεις για το μέλλον, τι θα ήθελες να κάνεις? Τι θα ήθελα να κάνω? Mm-hmm. Αυτό που θα μ' άρεσε να κάνω είναι, επειδή μου αρέσουν και τα ταξίδια, μου αρέσει και να διασκεδάζω τον κόσμο και η μουσική μου, θα ήθελα να το συνδυάσω όλο αυτό και προς το παρόν πάει πολύ καλά. Οπότε θα ήθελα να ταξιδεύω και να παίζω μουσική αυτό. Και ποιος δεν θα ήθελε, να σου πω την αλήθεια. Η μουσική σου φτιάχνει τη μέρα σου, είναι, ακούς μουσική? Εννοείται. Όλη την ημέρα, αντλείς ενέργεια από αυτήν. Τι είναι η μουσική για σένα? Εννοείται. Η μουσική μπορεί να σε φτιάξει και μπορεί να σε χαλάσει ταυτόχρονα. Mm-hmm. Είναι ανάλογα το πώς θα είναι η διάθεσή σου και το τι θα κάνεις. Εντάξει, είναι το μεγαλύτερο ναρκωτικό για μένα, ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, άκουνα σήμερα ποιο έχω θέμα στην εκπομπή. Έχουμε τους 15 τρόπους για να συνδυάσουμε και το θέμα. Να μην ξεχνάτε, θα στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook και στο Twitter, στο ειδικά διαμορφωμένο post. Θα ρωτήσουμε και τον Πάνο πριν τον αποδεσμεύσουμε. Ποιος είναι ο τρόπος σου τώρα εσένα για να καταπολεμήσεις την πείνα σου? Δηλαδή, Κατερίνη, πεινάς, γιατί και αδύνατος. Πεινάω, αλλά πεινάω σπάνια. Επειδή όλη μέρα είμαι στο τρέξιμο, μπορεί να φάω μία φορά, αλλά θα φάω πάρα πολύ. Α, ξεχνάς να τρως, δηλαδή. Δεν βλέπει όλη μέρα ο άνθρωπος προφανώς. Ξεχνάω, δεν ξεχνάω. Απλά. Του βάζει δεύτερη μοίρα. Ναι, ακριβώς αυτό. Γενικότερα. Και τι κάνει, άμα θες να καταπολεμήσεις την πείνα, τι κάνεις εσύ, πώς την απομακρύνεις? Πώς την απομακρύνω? Ναι. Σκέφτομαι άλλα πράγματα. Ωραίος, πολύ σωστός. Λοιπόν, πάμε να αποδεσμεύσουμε τον Πάνο, γιατί πρέπει να πάει λίγο να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, να φορτίσει μπαταρίες, γιατί πρέπει να είναι έτοιμος για το βράδυ. Γιατί το βράδυ περιμένω να σε δω έτσι, να ξέρεις. Θέλω να σε δω να παίζεις και να σε ακούσω. Χοροπηδάμε, δεν θα μας. Έτσι σε θέλω. Λοιπόν, πριν να αποδεσμεύσουμε τον Πάνο και πριν πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι τώρα παίζεις, τρέχεις και η ΟΠΑΠ προσφέρει την ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού. Κατεβάζετε τώρα το application διαδρομή προσφοράς ΟΠΑΠ, ολοκληρώνετε τη δοκιμασία των ερωτήσεων ή του τρεξίματος και έτσι αυξάνετε την προσφορά μέσω της ΟΠΑΠ. Μπορείτε ακόμα να προσφέρετε κάνοντας share ή βγάζοντας selfie. Επίσης, για κάθε συμμετέχοντα, η ΟΠΑΠ θα προσφέρει από 1 ευρώ έως και 20 ευρώ. Πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Αποδεσμεύουμε τον Πάνο. Θα τον δούμε το βράδυ, γιατί ελπίζω να είστε όλοι εκεί το βράδυ. Γκάζι Music Hall. Ακούμε τον Πάνο, συνεχίζει ωραία βραδιά και στο τέλος εννοείται υποδεχόμαστε τον Afrojack. Πάμε λίγο δυνατά, γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε Παρτάρα και Ιβεντάρα εδώ, Madrid 106,2 και Globe. Ετοιμαζόμαστε όλοι να υποδεχθούμε τον Afrojack. Δώσε! Κοίτα εδώ μια μελανιά που έχω, παιδιά, ακόμα να περάσει δύο εβδομάδες την έχω ξανίδι μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Παντού χτυπάμε, παντού. Αλλά σήμερα, κοίτα εδώ, γαλοτσίτσα. Δεν την ξαναπατάμε. Χθες βάγαμε τέτοια βρόχα. Ω, Παναγία μου, ποτάμι σου λέει. Λοιπόν, να περάσουμε όμως στο θέμα μας. Γιατί χθες δεν προλάβαμε να διαβάσουμε μηνύματα και έχει πολλά και εγώ δεν θέλω να μην είναι παραπονημένα τα κουλεράκια μου, γιατί αυτή η εκπομπή, έχω ξαναπεί, γίνεται για εσάς, βρε, ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, χαίρομαι, γιατί κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι μου στέλνουν μηνύματα στο inbox μου και μου λένε, Ευαγγελία, θέλω να κάνεις αυτό το θέμα στην εκπομπή. Ευαγγελία, πώς το σφαινόταν αυτό? Λοιπόν, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλους καταρχήν. Σίγουρα θα παίξει θέμα από καθένα σας 100%. Τώρα έχουμε βγάλει τον προγραμματισμό λόγω για τις επόμενες μέρες. Αλλά θα παίξει σίγουρα θέμα σας και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Κάθεστε και παίρνετε ώρα από το χρόνο σας για να σκεφτείτε ένα θέμα που θα σας άρεσε να δείτε στο cooler. Κάποια από αυτά που μου έχετε γράψει τα έχουμε ήδη κάνει. Αυτά που δεν έχουμε κάνει θα τα κάνουμε, σας το υπόσχομαι. Θα τα βλέπετε ένα-ένα, θα μπαίνουν και θα λέω κιόλας, επειδή είστε ωραία και σωστά κουλεράκια και ρεπόρτερ και της εκπομπής, θα λέω και ποιος έχει σκεφτεί το συγκεκριμένο θέμα κάθε φορά. Από εκεί και πέρα σήμερα, να σας υπενθυμίσω, μιλάμε για αυτούς τους 15 τρόπους για να καταπολεμήσουμε εμείς την πείνα, δηλαδή τι κάνεις εσύ εκείνη τη στιγμή. Και δεν θα σου πω εγώ ότι βρήκα ακόμα μέσα από την έρευνα, γιατί θέλω να είστε εσείς πρωταγωνιστές και να πω, ω, πέφτει. Λοιπόν, σηκώνεται, βλέπεις, κάνει τι, και λέει μπουμ, μπουμ. Κοίτα, 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 Άλεξ, κοίτα πώς κάνει. Αυτός ο καναπές όλο σηκώνεται, όλο θα πέσει. Κάποια στιγμή θα τη φάω και θα γελάμε. Θα γελάμε όλοι μαζί, γιατί θα γελάω και εγώ. Κάτι ξέρει ο καναπές. Λοιπόν, η Ιωάννα Κοσκινά, καλώς το κορίτσι μου, λέει, αν το στομάχι έχει φτάσει στον εγκέφαλο, τρώω μέχρι να λιποθυμήσω.
Άκου, Ιωάννα μου, τώρα όμως το θέμα που σε ρώτησα εγώ είναι πώς θα καταπολεμήσεις την πείρα σου. Όχι το αν θα φας μέχρι να λιποθυμήσεις. Και βέβαια, καλά κάνεις έτσι όπως μου το λες, γιατί άμα πεινάς πάρα πολύ, θα γονατίσεις στο φαΐ. Συμφωνώ. Αραβέλα Καπαδέλτα, βρίσκω ευχάριστα πράγματα να κάνω, ώστε να ξεχνιέμαι. Πολύ σωστή. Και το σημαντικότερο είναι να είσαι με παρέα, τότε ξεχνάς, λέει, τα πάντα. Ευαγγελία, είσαι πανέμορφη. Μουά, ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ξέρεις τι γίνεται, άμα κάνεις πολλά πράγματα μέσα στην ημέρα, δεν σου έρχεται επιθυμία να φας. Ενώ άμα είσαι όλη μέρα σπίτι σου, κάθεσαι. Τα χέρια σου, επειδή μου θα σε τρώνε, όλο κάτι θα σε να φάω και ένα φρούτο. Να φάω και εκείνο. Μετά αυτά έχεις φάει το φρούτο. Γιατί παθαίνεις κάτι, ένα κουκουμπλόκο, τρως αλμυρό γλυκό, γλυκό αλμυρό, τρως λίγο ζάχαρη ξανά. Μετά μιλάς από το φρούτο, έφαγα φρούτο, άξα φάω φρούτο. Μετά πας στη junk food. Θα πας να φας σοκολάτα. Το ξέρω, το βλέπω. Θα πας να φας. Παγωτό! Βάφλα, δεν ξέρω. Πάντως κάτι από τα πάση. Λοιπόν, οπότε άμα δουλεύεις όλη μέρα, λόγω χάρη, μένεις και στεγνός. Δεν έχεις μένει τα κόκαλα μένεις στο τέλος, γιατί δεν έχεις χρόνο ούτε να φας. Λοιπόν, βάλε λέει Σταν. Κυριακή Κόντιζα. Καλό μεσημέρι λέει στο πιο όμορφο αστέρι του MADV. Τρομάρα μας. Πρώτον λέει. Αφιερώνω με ψυχή και σώματι σε ένα πράγμα, λέει. Δεύτερον, πιστεύω ότι όλα είναι στο μυαλό. Εμένα δεν με ψιλοπιάνει λεμαργία και αφιερώνω στην κούκλα πανέμορφη παρουσιάστρια του MADV το πάμε μαζί του Βαγγέλη Κακουριώτη. Να μου το αφιερώσεις. Θα το δεχτώ και χαίρομαι. Γιατί λες και ωραία λόγια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λες ότι είναι καλή παρουσιάστρια. Εσείς το πιστεύετε αυτό, χαίρομαι. Και το δέχομαι, βρέα από σας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αφιερώνεται, λέει, η ψυχή και σώματι σε ένα θέμα. Κάτσε και διάβασε. Να σου πω κάτι, αλλά μήπως άμα κάτσε και διαβάσεις, δεν με έχεις μπροστά σου χημείο και άλγεμπρα και γεωμετρίες, θα σου κοπεί η όρεξη. Όμε, δεν καταλαβαίνεις. Δεν θα έχεις όρεξη μετά να φας. Λοιπόν, Εμμανουέλα Τυρλάκη λέει, να πίνεις πολύ νερό και να τρως κάτι ελαφρύ για να ξεγελάσεις την πείνα σου. Και βόλτες, λέει, με τα ακουστικά. Έχεις δίκιο. Αν τώρα θες να καταπλημμύσεις την πείνα σου, βγες έξω, κάνε μια βόλτα, τρέξε, βάλε τα ακουστικά και στα φτάκια σου, άκου μουσικούλα και θα ασκηθείς και θα θλιφθείς και θα χάσεις και σε φόρμα θα διατηρηθείς και αυτό εδώ προπάντων δεν θα γεμίσει παραπάνω. Πολύ σωστή. Επίσης, έχει δίκιο αυτό με το νερό. Παιδιά, άμα πάρεις ένα μπουκάλι νερό, το μεγάλο το νερό και μικρό, αν θες να πάρεις, πάρεις μικρό, δεν έχω θέμα. Αλλά να πας και αρχίσεις και πίνεις και πηγαίνει γλου 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 γλου, να ξέρεις κάποια στιγμή, αυτό εδώ γεμίζει, στουμπώνει, δεν έχει και δεν, ναι, μετά δεν θες να φας. Δεν θες να φας τίποτα. Πένι Μαρμαρίδου λέει, υπομονή μέχρι να βρεθεί γυράδικο στο δρόμο, λέει, ή να φτάσω στο σπίτι. Και εντύπωση, λέει, με το γεγονός ότι και τα νύχια να μου βγάλεις, δεν το παραδέχομαι, λέει, όπως και πολλά άλλα πράγματα. Ευαγγελία Θεούλα, βάλε ό,τι θες, I trust you. Είναι Ευαγγελία, we trust. Μ' αρέσεις. Θα το κάνουμε μότο. Πώς λέμε DJ Pizzi και ξέρω ψωμί, θα λέμε In Evangelia We Trust. Να trust, κορίτσι μου, γιατί εγώ θα κάνω το καλύτερο δυνατό εδώ για να περνάτε ωραία. Όσο καιρό είμαι εδώ μέσα, θα το κάνω, σας το υπόσχομαι. Νικολέτα Καλαϊτζίδη, ασχολούμαι με κάτι άλλο ή πίνω νερό. Αν και είναι σχεδόν αδύνατο να καταπολεμήσεις την πείνα. Η αλήθεια είναι, ρε εσύ, Νικολέτα, ότι άμα αυτό εδώ σε ενοχλεί και σε τρώει, θα πρέπει να το γεμίσεις. Δηλαδή και με νερό, που και εγώ που το έχω κάνει πολύ σωστά το νερό. Για λιγάκι. Δεν είναι την καταπολεμής για πάρα πολύ, να ξέρεις γενικότερα. Λοιπόν, συνεχίζω πριν κλείσω, γιατί πρέπει φτάσουμε στο τέλος. Πάει ακόμα μία εκπομπή στο τέλος. Θα μου λείψετε το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ο Ιγνάτιος Σερίδης λέει, δεν ξέρω, λέει, κάτι τέτοιο, αλλά αν μου συνέβαινε μια μέρα, θα πεινούσα πάρα πολύ αν δεν είχα, λέει, στο σπίτι μου τίποτα να φάω και θα έπινα, okay, αρκετό νερό, λέει. Λοιπόν, γενικότερα, οι περισσότεροι λέτε το νερό. Καταρίνα Πέιν, όσο και να προσπαθώ, δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να την καταπολεμήσω ότι είναι τίποτα, ρε Ευαγγέλια μου, λέει, την πείνα, το κορίτσι μου. Ενώ η Χριστίνα λέει, τρώω, γιατί εγώ δεν θέλω να χάσω κιλά. Αντιθέτως, πρέπει να πάρω. Αμέσως πρέπει να πάρεις, να πάρεις, να φας, κορίτσι μου. Αλλά μην τρως τα φουτιές, θα τρως το καλό εννοούμενο λίπος, για να βάλεις καλό εννοούμενο λίπος σε όλο το κορμάκι. Μην πάρεις μόνο στη κοιλιά ή μόνο στα ψωμάκια ή μόνο στο στήθος. Κατάλαβες. Λοιπόν, διαβάζω και γλυκό ζελεδάκι, 3 ποτήρια νερό ή και περισσότερα. Εισπνοή, εκπνοή, λέει το κορίτσι. Και η Μαρλού, δεν καταπολεμώ την πείνα μου, τρώω
το καλό, λέμε εμένα, δεν παίρνω κιλά εύκολα. Πάρα πολύ σωστός. Λοιπόν, επειδή δεν προλάβω να διαβάσω άλλα, ευχαριστώ πολύ τη Χρύσα, τη Λέγε Μενίνα, Σεβαστή, Αρετή, Αλεξάνδρα, Βασιλίνα, Παναγιώτης, όλοι όσοι έχετε στείλει μηνύματα, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου πραγματικά που είστε εδώ και στηρίζετε την εκπομπή και εμένα και μιλάμε και τα λέμε και ανταλλάσσουμε και τις απόψεις μας. Να είστε καλά, θέλω να σας υπενθυμίσω, θέλω να σας πω κάτι μάλλον, σας το υπενθυμίσω, σας το πω. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Δεδομένου ότι θα μου λείψετε, Δευτέρα θα επιστρέψω. Αλλά θέλω να σας ενημερώσω από τώρα, γιατί όλοι περιμένετε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου που είναι αργία να κάτσετε. Και εγώ θέλω πραγματικά εκείνη η μέρα που θα κάτσετε να είναι ξεκούραστη γενικότερα. Δεν θα σας βάλω θέμα, γιατί θα σας βάλω αφιέρωμα Στέλιο Λεγάκη. Ναι, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα και το Στέλιο. Λοιπόν, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Διαβάζουμε, ακούμε μόνο βίντεο κλιπ, μαθαίνουμε νέα μόνο για το Στέλιο μας, το Λεγάκι μας. Και μην ξεχνάτε να κατεβάζετε την εφαρμογή της ΟΠΑΠ. Διαδρομή προσφοράς, γιατί έτσι προσφέρετε από 1 ευρώ έως και 20 ευρώ μέσα από την ΟΠΑΠ και τις δοκιμασίες και τις προκλήσεις που ξεκλειδώνουν κάθε φορά στο κινητάκι σας. Αν δεν τα καταφέρετε, σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και ένα share, ένα post και μόνο με το να κατεβάσεις την εφαρμογή βοηθάς εσύ και ΟΠΑΠ. Από μένα, καλό μεσημέρι, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ελπίζω να μας κάνει και καλό καιρό. Δευτέρα εδώ με νέο θέμα και Τετάρτη με Στέλιο Λεγάκη.